Και πάμε να ανοίξουμε ρεπορτάζ τουρισμού. Επίσημη πρώτη αύριο της νέας τουριστικής σεζόν, σύμφωνα και με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Άρση των περιορισμών. Πάμε να μάθουμε το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των ξενοδόχων Λασιθίου. Κύριος Μανώλης Βαρκαράκης. Κύριε Βαρκαράκη, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν να έχουμε. Εμείς καλό καλοκαίρι. Αισιόδοξο ακούγεται και πολύ καλά κάνετε και δίνετε αυτή την ευχή. Το κλίμα στις τάξεις των συναδέλφων σας ποιο είναι? Κοιτάξτε, να πω ότι περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχή. Θα έλεγα ψέματα. Ναι. Εμείς απλά ακολουθούμε τις κατευθύνσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση. Ξεκινάμε να λίγουμε σιγά σιγά τα ξενοδοχεία τα οποία θα ανοίξουν περίπου μέχρι τις 25 του μήνα. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής θα ανοίξουν. Δεν έχουμε πολλές κρατήσεις, αλλά θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει να σταθεροποιείται η κατάσταση, θα ακουστεί και βέβαια βαδίζοντας και παράλληλα με καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα θα αρχίσει να στρώνει το κλίμα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε περίπου 6 εβδομάδες να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ούτως ώστε όταν έρθει το μεγάλο κύμα που εμείς περιμένουμε ότι θα έρθει τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Γιατί αλίμονο εάν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα και υπάρξει κάποιο κλείσιμο. Οπότε αυτό που μου λέτε, θα ανοίξουμε, μου λέτε, μέσα στο Μάιο, κατά κάποιο τρόπο δοκιμαστικά, προκειμένου σε ένα μήνα να είμαστε πανέτοιμοι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Γιατί εάν βασιζόμαστε στις κρατήσεις που έχουμε σήμερα. Ναι, που δεν υπάρχουν, κατά ψέματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγες. Όμως, με το που ξεκινήσαμε να λέμε στους συνεργάτες μας ότι θα ανοίξουμε, αρχίσαμε να τσιμπάμε κατά κάποιο τρόπο, να το πω λαϊκά, κρατήσεις. Το θέμα το εξής, αυτό για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και για να πούμε ότι μπαίνουμε δυναμικά, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πρωτόκολλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ναι, κατά την άφηξη και κατά την αναχώρηση. Λέω το Ηράκλειο γιατί μας αφορά το Ηράκλειο, αλλά όλα τα αεροδρόμια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο άλλος που θα έρθει στην Ελλάδα από την πατρίδα του θα πρέπει να ξέρει πώς θα έρθει, με ποια πιστοποιητικό θα έρθει, θα λειτουργήσει το πράσινο διαβατήριο. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλο συνωστισμό και μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο. Και βέβαια, κύριε Βαρκαράκη, πιάνετε τα πρωτόκολλα εντός των αεροδρομίων, αφήξεις, αναχωρήσεις, τα πρωτόκολλα μέσα στα ξενοδοχεία. Κοιτάξτε. Να τελειώσω όμως αυτό που λέω, γιατί το σπουδαίο είναι κατά την αναχώρηση τι θα γίνει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο πελάτης μας ξέρει ότι κατά την αναχώρηση θα πάει στην πατρίδα του και θα κάνει 7 ή 14 μέρες καραντίνα, καταλαβαίνετε ότι θα αποφύγει. Σωστό. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε τι τεστ θα γίνονται κατά την αναχώρηση, ούτως ώστε ο πελάτης να αναχωρήσει και να ξέρει ότι θα συνεχίσει κανονικά τη ζωή του. Τώρα, ως προς αυτό που είπατε, τα πρωτόκολλα των ξενοδοχείων. Είχαμε την εμπειρία του 20. Εγώ θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά στα ξενοδοχεία. Δημιουργήθηκαν μικροπροβλήματα, τα οποία όμως δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Κάναμε τα σεμινάρια μας, κάναμε τις διορθώσεις μας. Φέτος υπάρχουν κάποιες μικρές μικροδιορθώσεις σε σχέση με το εστιατόριο, με τις αποστάσεις κλπ. Όμως, εγώ θεωρώ ότι τα ξενοδοχεία έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο πάνω στα πρωτόκολλα και εάν θυμάστε πέρυσι δεν υπήρξαν πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι οπωσδήποτε το COVID hotel, γιατί δεν μπορεί να έρχεται ένας πελάτης σε ένα πεντάστερο, σε μια σουίτα με πισίνα και επειδή βρέθηκε ίσως και από λάθος του τεστ, ναι, θετικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, να πάω να το κλείνω με σε ένα ντρούμι και να βλέπει ένα τείχο απέναντι. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι handicap, είναι κακά για τον τουρισμό μας και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα διορθώσουμε. Όμως, εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε εμείς την ευθύνη των πράξεων μας να πρασινίσουμε γρήγορα σαν προορισμός, να μπορέσουμε να πουλήσουμε αυτό στους πελάτες μας ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Στον κύριο Αρκουμανέα που είδαμε το μεσημέρι και στον κύριο Βασιλικό βάλαμε, δηλαδή στην κυβέρνηση, βάλαμε ότι θέλουμε να εμβολιαστούμε, να εμβολιαστεί το προσωπικό των ξενοχείων
ή δυνατόν με το μονοδοσικό, ούτως ώστε να ξέρουν οι ξένοι ότι πάνε σε ένα ασφαλή προορισμό. Τι καλύτερο για τον προορισμό Κρήτη. Οπότε εμείς ξεκινάμε, έχουμε τη διάθεση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, περιμένουμε την κοινωνία να ανταποκριθεί, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να λένε όπως και πέρυσι η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός. Είναι και εσωτερικός τουρισμός που επενδύει διαχρονικά κάθε χρόνο το καλοκαίρι το Λασίθι. Βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός έτσι αλλιώς θα γίνει. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές με τις τιμές, γιατί έτσι αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία θα έχουν πολύ μικρές πληρότητες. Μεγάλο στοίχημα, ποια αγορά, κύριε Βαργαράκη, για σας? Κοιτάξτε, η αγορά που πρέπει, παραδοσιακά που δουλεύουμε, είναι Γερμανία, Αγγλία και βέβαια Ρωσία για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τη Ρωσία. Οι Ρώσοι πρέπει να ξέρουν πώς θα έρθουν. Θα έρθουν με το δικό τους το εμβόλιο. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν το δέχομαι. Μα άμα πηγαίνουμε έτσι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Άρα θεωρώ ότι γρήγορα η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει το κεφάλαιο αυτό, να κλείσει μάλλον το κεφάλαιο αυτό και να ξέρουν οι πελάτες μας πώς θα έρθουν και πώς κυρίως θα φύγουν. Μάλιστα. Πηγαίνοντας πίσω και κάνοντας καραντίνα, δεν θα έρθει κανείς. Κύριε Βαργαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.